ειδικές οικονομικές ζώνες είναι ένα πολύ σημαντικό ζήτημα. Εγώ δεν έχω την άποψη ότι είναι αντικοινωνική εφαρμογή τους και να δούμε καταρχήν στην πράξη τι προνόμια θα προσδώσει έτσι στους επιχειρηματίες και στις περιοχές. Είμαι υπέρ των ειδικών οικονομικών ζωνών, εάν πρόκειται στον τόπο μου, όχι μόνο απαραίτητα στην Ανατολική και Μακεδονία, εγώ το περιορίζω και στην Καβάλα να προσδώσει πλεονεκτήματα και να φέρει επενδύσεις, αλλά πολύ φοβάμαι ότι θα συνοδεύεται από αλλαγή εργασιακού καθεστώτος. Δηλαδή δεν θεωρώ ότι προσδίδει μεγάλο όφελο στην τοπική κοινωνία να έρθουν 100 θέσεις εργασίας αν πρόκειται να αμείβονται 400 ευρώ το μήνα. Σε αυτό είμαι κάθος και νομίζω όλα τα κόμματα θα συμφωνήσουμε ότι ναι στις ειδικές οικονομικές ζώνες, αλλά πρωτίστως με προστασία του περιβάλλοντος και κυρίως του εργασιακού καθεστώτος. Δεν έχουμε λόγο να είμαστε κατά των ειδικών οικονομικών ζωνών, αρκεί να έχουμε ένα μίνιμουμ προστασίας των εργασιακών σχέσεων που ήδη έχουν ελαστικοποιηθεί. Συμφωνώ κι εγώ ότι η επαρχία μας χρειάζονται επενδύσεις να γίνουν, διότι η ανεργία είναι σε πολύ υψηλά επίπεδα και το βιωτικό επίπεδο του κόσμου της επαρχίας μας είναι πάρα πολύ χαμηλό. Επομένως, ναι, στις ειδικές οικονομικές ζώνες, αλλά με προϋποθέσεις. Προϋποθέσεις είναι να μην θυγούν τα εργασιακά δικαιώματα των εργαζομένων σε αυτές τις επενδύσεις που θα γίνουν και οπωσδήποτε να υπάρχει κοινή οικονομική ζώνη για, για όλους τους νομούς που αποτελούν την περιφέρεια της Ανατολικής Μακεδονίας. Ακριβώς, ναι. Ναι, στις οικονομικές ζώνες, με προϋποθέσεις όμως. Ειδικές οικονομικές ζώνες σημαίνει ένα πράγμα. Φορολογική ασυλία για το μεγάλο κεφάλαιο, πραγματικά εντελώς αφορολόγητα θα εισάγουν, αφορολόγητα θα εξάγουν. Νομίζω υπάρχει ένα νούμερο, 4-8% πρέπει να υπάρχει. Σημαίνει επίσης ισοπαίδωση των εργασιακών δικαιωμάτων και του μισθού παύλα μεροκάματου. Σημαίνει επίσης ότι εκτός το τι θα συμβεί μέσα στην οικονομική ζώνη, προσέξτε, θα παίξει και το ρόλο του μοχλού πίεσης για να μειωθούν μισθοί και μεροκάματα και εκτός της ειδικής οικονομικής ζώνης. Φανταστείτε τι θα γίνει μέσα στις ειδικές οικονομικές ζώνες, όπου εκεί πραγματικά, ας πούμε, θα είναι ο παράδεισος του κεφαλαίου. Πρώτα θέλω να πω ότι υπάρχει πρόβλημα. Έτσι, στην κοινωτική νομοθεσία λέω για την υφιστάμενη κατάσταση. Αν θα είναι δηλαδή, λέτε, αντικοινωτικό ή όχι, έτσι. Είναι αντικοινωτικό. Υπάρχει απάντηση του κυρίου Ρεν στο Χουντή, τον ευρωβουλευτή μας, που λέει ότι και κυρίως είναι εκτός κοινωτικού δικαίου η δημιουργία μιας ολόκληρης περιφέρειας ως ελεύθερη οικονομική ζώνη. Αλλά εγώ δηλαδή το πρόβλημα είναι η περιφέρεια ή αν θα αντιθούν κάποια σημερινή. Συγκεκριμένα σημεία. Μπορεί να γίνει σε συγκεκριμένα σημεία, αλλά είναι πάρα πολύ δύσκολο να γίνει ολόκληρη περιφέρεια. Βεβαίως, αυτό θα δημιουργήσει πάρα πολλά προβλήματα ανισότητας. Σκεφτείτε λοιπόν στη δικιά μας περιφέρεια να υπάρξει μια ζώνη, λέω ένα παράδειγμα έτσι, στον Εύρο, όπου είχε ζητηθεί από τους Γερμανούς, και να κάνουμε και άλλη μία στη Δράμα. Όλες λοιπόν οι επιχειρήσεις που υπάρχουν μέσα στην περιφέρεια ή και σε από άλλες περιφέρειες θα πάνε σε αυτές τις δύο ζώνες. Έχουμε μία ανάπτυξη, αν θέλετε, σε αυτές τις δύο περιοχές. Θα βρουν 100-200 άνθρωποι μία δουλειά, μία απασχόληση, όχι δουλειά. Έτσι, και οι υπόλοιπες περιοχές θα βαθύνουν περισσότερο στην ύφεση.